Are we ready? Μετάφραση. Δεν θα, αφού δεν είναι εδώ ο μεταφραστής, μόνο στα ελληνικά. Καλησπέρα σας. Στη διάθεση σας ο προπονητής μας, ο κ. Πέδρο Μαρτίνς και ο Oleg Reabciuk. Πρώτα παρακαλώ ερωτήσεις προς τον coach και συνεχεία προς τον Oleg. Το πρώτο ερώτημα παρακαλώ. There is no translator from Italian to Greek. La chiave di volta qual è stata? Proprio tutti questi calci d'angolo subiti e concessi. Όχι, δεν ακούστηκαν. Θέλετε να έρθετε εδώ πέρα. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ αν θέλετε. Πέτρο, come here. Okay. Please, can you repeat your question? Devo ripetere la domanda. Buonasera, Mr. Martins. Volevo chiederle. Sostanzialmente, la Sassa, l'ortista. Le parole di Socrates e Patantatopoulos su due calci. A destra il microfono, casa te, Tomac, sentio corner. Pure c'è qualcosa d'altro. Nel primo tempo, bene o male. Parchi il problema da. Tenendo la squadra curta. Tenti Spanes, in Atalanta, in teme Caliteri, adesso il microfono, esiste Isastan Caliteri che stin gatto Hibala, dopo pronto il microfono, che borusa della canna te, dopo il Sass. Allora, adesso il microfono, dell'Italia città Praga. Πριμέρα, πάρτε μας τον είδα πώς εισόνται μπόλα, για μας τον είδα ο κοντρόλ του ζώγου, για μας στάδω μελιόρες και ο Αταλάντα, μας έχουν το πάρτε, μας ρασιμπίδα τόσο γόλες τα μπόλες παράδας. Πένσα και σε εσύ και μας περδίδω κοντρόλ σε έχουν τα πάρτε. Perdemos o controle e também houve, de facto, dualidade de critérios com que fez que o Olympiakos perdesse o controle. Isto é, não vi faltas de marcar sobre o Tiquinho, não vi, há recuperações muito boas da nossa parte e transidas em faltas. Há fora de jogo que não existem e que foram... Será aqui uma dualidade de critérios. Agora assumimos que, de facto, nas bolas paradas nós não estivemos bem, porque esta equipa é muito forte, não só nas bolas paradas, é muito completa esta equipa. A primeira parte é muito melhor, embora nós já acabámos também muito bem a segunda parte. E, portanto, acho que tem a ver um bocadinho por isto tudo. E quero dizer... Está tudo em aberto. Acreditamos que podemos passar com uma arbitragem que respeite também o Olympiakos. Πραγματικά, στο δεύτερο ημίχρονο, χάσαμε τον έλεγχο που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Όμως αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Ναι, δεχτήκαμε δύο γκολ από στημένες φάσεις. Η Αταλάντα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, όχι μόνο στις στημένες φάσεις, αλλά γενικότερα σε όλο το παιχνίδι. Όμως δόθηκε φάουλ στον Τικίνιο, το οποίο δεν υπήρχε. Ανακτήσαμε την μπάλα και προσπαθήσαμε να βγούμε μπροστά. Δόθηκε ένα ανύπαρκτο φάουλ εκείνη τη στιγμή. Δόθηκε ένα offside, το οποίο δεν ήταν offside. Και γενικότερα υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλο που πραγματικά η Αταλάντα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και εκείνη μας δυσκόλεψε πολύ. Αυτό που θέλει να πει είναι πως είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα στο χέρι μας αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να κάνουμε ένα παιχνίδι εισάξιο και ακόμα καλύτερο στην έδρα μας, στο γήπεδό μας, με έναν διαιτητή ο οποίος θα σέβεται περισσότερο τον Ολυμπιακό. Επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα προς τον Oleg. If there is no other questions. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much.